Καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω και τον σύντροφο, τον πρόεδρο, τον υπουργό και υποψήφιο ευρωβουλευτή του Κίνημα Αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ, τον Φίλιππο τον Σαχινίδη. Καλωσορίζουμε στην πόλη μας, σύντροφε. Έχουμε μπροστά μας άλλη μια πολύ δύσκολη διαδικασία, αυτή την διαδικασία των ευρωεκλογών. Ξέρω ότι όλοι είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, έχουμε βγει τα δύο τελευταία χρόνια από τέσσερις διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες, αλλά πρέπει να δώσουμε όλοι μας το καλύτερο μας σε αυτό, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. Και ο στόχος δεν είναι άλλος παρά το ΠΑΣΟΚ να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα, στον τόπο μας. Εμείς ως νομαρχιακοί κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να το καταφέρουμε αυτό εδώ πέρα και σε αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, όλους δίπλα μας. Δεν περισσεύει κανένας. Θέλουμε να μας καθοδηγείτε, θέλουμε να μας προστατεύετε και θέλουμε να μας συμβουλεύετε. Άλλωστε, τώρα που έκλεισαν τα ψηφοδέλτια, μπορώ να πω χωρίς καμία επιφύλαξη ότι το ψηφοδέλτιο του κινήματος είναι το πιο δυνατό, είναι τα πιο άξια στελέχη και αυτό αποδεικνύεται πολύ εύκολα. Μόνο να πάτε να διαβάσετε τα ονόματα, καταλαβαίνεις τη διαφορά, την ποιοτική διαφορά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε ένα από τα πιο αξιόλογα ονόματα του ψηφοδελτίου μας, τον πρώην υπουργό, όπως είπα και προηγουμένως, και υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον Φίλιππο τον Σαχινίδη. Καλώς ήρθατε, σύντροφε. Πριν να δώσω το λόγο στον σύντροφο, θα ήθελα να τοποθετηθεί για δύο λεπτά ο βουλευτής μας. Καλημέρα και από μένα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Να πω ότι η χαρά μου είναι ιδιαίτερη έτσι, σήμερα, γιατί πέρα από το ισχυρό ψηφοδέλτιο και το εξαιρετικά ποιοτικό ψηφοδέλτιο που έχει, το ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο που έχει το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι οι άνθρωποι όπως ο Φίλιππος, ο Σαχινίδης, το κοσμούν με τη συμμετοχή τους, αλλά και με τις δυνατότητες που έχει να μπορέσει να ανταπεξέλθει, γιατί εγώ πολλές φορές συνηθίζω και λέω ότι η ψήφος πρέπει να γίνεται με πολιτικούς, πρέπει να επιλέγουμε με πολιτικούς όρους, να επιλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν ουσιαστικά να πληρούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και να μπορέσουν να υπερασπιστούν τα εθνικά μας δικαιώματα και να υπηρετήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα και την δική μας ιδεολογία αυτή της σοσιαλδημοκρατίας. Ο Φίλιππος Σαχινίδης είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζω και το έχω στηρίξει πάρα πολλά χρόνια και εγώ με το λόγο μου και τα γραπτά μου, γιατί θεωρώ ότι υπηρέτησε τη χώρα στα εύκολα και στα δύσκολα και το έκανε με μια συνέπεια, με μια σεμνότητα και με μια επάρκεια. Και το λέω αυτό από καρδιάς, είναι ένας άνθρωπος που συμβολίζει πολλά και για το χώρο μας, αλλά και για τη χώρα και είναι μια κούφτα ανθρώπων οι οποίοι κράτησαν αυτή τη χώρα όρθια στα δύσκολα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα που έχει καθίσει η σκόνη, οφείλουμε να τα πούμε αυτά ξανά, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άνθρωποι οι οποίοι υπό πολύ δύσκολες συνθήκες κράτησαν αυτή τη χώρα όρθια και είμαστε σήμερα εδώ. Νομίζω ότι και η δική σας η συμμετοχή σήμερα, η οποία έτσι είναι πραγματικά μαζική για Κυριακή πρωί, αυτό αποδεικνύει. Εγώ θέλω να ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που αξίζει να είναι μία επιλογή για το χώρο μας και θεωρώ ότι εφόσον τα καταφέρει θα υπηρετήσει τη χώρα και τα συμφέροντά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην Ευρωβουλή. Καλή επιτυχία λοιπόν, σύντροφε, και καλή δύναμη. Παρουσία. Δεν είναι ένα τυπικό ευχαριστώ, είναι ένα ουσιαστικό. Σε μια περίοδο απαξίωσης της πολιτικής, το γεγονός ότι η Κυριακή πρωί είστε όλοι εδώ πέρα είναι, αν θέλετε, ό,τι πιο δυνατό θα μπορούσατε να προσφέρετε σε όλους εμάς που τριγυρίζουμε όλη την Ελλάδα για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθειά μας. Και μην το υποτιμάτε το σχόλιο μου ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο απαξίωσης της πολιτικής. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Οι πολίτες τα τελευταία χρόνια, μέρα με την ημέρα, απαξιώνουν την πολιτική και αυτό φαίνεται από τα πολύ χαμηλά ποσοστά συμμετοχής που είχαμε τον Ιούνιο του 2023, όπου είχαμε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής.
Γι' αυτό λοιπόν μαζί με τις ευχαριστίες μου, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον βουλευτή και τον γραμματέα, γιατί αν δεν ήταν ο βουλευτής και ο γραμματέας, εμείς όλοι οι υποψήφοι που τρέχουμε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε, αν θέλετε, να ανταποκριθούμε στην ηθική μας υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μας να μιλήσουμε για τη διακύβευση των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Επομένως, Στέφανε και Λάζερε, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Ειλικρινά, χάρη σε εσάς, μπορούμε και είμαστε εδώ πέρα σήμερα και συζητάμε. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της απαξίωσης της πολιτικής. Με προβλημάτισαν τα αποτελέσματα του Ιουνίου του 2023. Όταν συνειδητοποίησα ότι η απόσταση ανάμεσα στους ψηφοφόρους του 2004, που ήταν η υψηλότερη συμμετοχή κοντά στα 7 εκατομμύρια, και στο 2023, που ήταν οριακά πάνω από τα 5 εκατομμύρια, έδειξαν ότι από ένα σημείο και μετά οι πολίτες έχουν γυρίσει την πλάτη τους στο πολιτικό σύστημα της χώρας, στους πολιτικούς και στα κόμματα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ ηχηρό σήμα κινδύνου προς όλους εμάς που ασχολούμαστε με την πολιτική, διότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι οι πολίτες, οι οποίοι καθημερινά διαμαρτύρονται για τις δυσκολίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο αφαιρεί καθημερινά αγοραστική δύναμη και από τους εργαζόμενους και από τους συνταξιούχους. Είναι τα ζητήματα της ανασφάλειας. Θέλεις να πηγαίνεις στο σχολείο και δεν ξέρεις, ας πούμε, τι θα συμβεί. Ή πηγαίνει το παιδί στο γήπεδο και δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ένα άλλο ζήτημα είναι το κρίσιμο ζήτημα της υποβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πανηγυρίζει ο Υπουργός Υγείας γιατί κάποιος, ο οποίος έπρεπε να είχε εγχειριστεί το 2019, εγχειρίστηκε το 2024 με 5 χρόνια και δεν αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί, γιατί χρειάστηκε να περάσουν 5 χρόνια για να πάει να εγχειριστεί. Όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα αποτελούν μέρος των καθημερινών συζητήσεων συνομιλιών, είναι μια έγκυρη αποτύπωση των μεγάλων προβλημάτων με τα οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι, αλλά ταυτόχρονα συνοδεύονται από την άποψη ότι εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω. Είναι μια αντίφαση. Διότι όταν διαμαρτύρεσαι για όλα αυτά και λες ταυτόχρονος ότι δεν θα πάω να ψηφίσω, ουσιαστικά νομιμοποιείς το επιχείρημα του Μητσοτάκη του 41%. Λέει δηλαδή ο Μητσοτάκης, γιατί μου κάνετε κριτική, εδώ οι πολίτες επιβράβευσαν όλες μου τις επιλογές, ενώ είχαν μεσολαβήσει υποκλοπές, είχαν μεσολαβήσει το δυστύχημα των Τεμπών, είχαν μεσολαβήσει τα προβλήματα με την ακρίβεια και οι πολίτες μου έδωσαν 41%. Άρα δεν είναι ψήφος ή στάση διαμαρτυρίας ή αποχή, αντίθετα είναι στήριξη προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι στήριξη προς τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι δικό μας, αν θέλετε, πατριωτικό, καθήκον προοδευτικό, να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις όπου βρισκόμαστε με συνομιλητές οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν, να τους πείσουμε να πάνε να ψηφίσουν. Και να τους εξηγήσουμε ότι αν υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα σύνθετα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αυτό είναι το πεδίο της πολιτικής. Ένα σφάλμα στο οποίο έχουμε πέσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης είναι ότι αντιμετωπίζουμε τη συμμετοχή στην πολιτική ως δικαίωμα. Τεράστιο λάθος. Η συμμετοχή στην πολιτική είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση του πολίτη. Στην αρχαία Ελλάδα, όποιος δεν συμμετείχε στην πολιτική αντιμετωπίζονταν ως άτομο επικίνδυνο και εξορίζονταν. Εμείς αφήνουμε όλους αυτούς οι οποίοι είναι αδιάφοροι για την πολιτική και τους αντιμετωπίζουμε σαν να μην δημιουργούν προβλήματα στη δημοκρατία. Και σας το λέω αυτό γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου πλέον έπεσε και το επιχείρημα ότι η δημοκρατία δεν κινδυνεύει. Εάν σας έλεγα πριν από 10-15 χρόνια ότι κάποιοι θα βγαίνουν μέσα στο Καπιτόλιο διαδηλωτές, άνθρωποι υποστηρικτές του Τραμπ και θα προσπαθούσαν να διαλύσουν τη λειτουργία του Καπιτολίου, θα μου λέγατε ότι είμαι υπερβολικός. Πολλά από αυτά τα οποία παρακολουθούμε και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένες από τις κυβερνήσεις είναι εξόγως αντιδημοκρατικές, ασχέτως αν εκλέγονται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Γι' αυτό και έχει αναδειχθεί η συζήτηση για το κράτος δικαίου. Άρα δεν θα πρέπει να θεωρείται τίποτε δεδομένο. Ακόμη και η δημοκρατία πρέπει να έχει σήμερα καθημερινά τη δική μας στήριξη και υπεράσπιση. Καθήκον πρώτο λοιπόν, καθώς βαδίζουμε προς τις ευρωεκλογές, να πείσουμε όλους τους συμπολίτες μας ότι η καθημερινότητά τους επηρεάζεται από τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές και επηρεάζεται από το τι θα ψηφίσουν σε αυτές τις ευρωεκλογές. Γιατί στο επιχείρημα οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο επηρεάζουν τη δική μου καθημερινότητα, θα πρέπει να αντιπαραθέσουμε κάποια επιχειρήματα. Το πιο βασικό, μια και αναφέρομαι σε μια περιοχή που ασχολείται, έχει έτσι έντονη δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα. Εάν η καθημερινότητά σου δεν επηρεάζεται, γιατί δεν βγήκε στους δρόμους ο αγρότης το 2021, το 2022 και το 2023, όταν είχε ανεβεί το κόστος παραγωγής, είχαν ανεβεί οι ζωοτροφές, είχαν ανεβεί τα ρυπάσματα, είχαν ανεβεί το κόστος με οτιδήποτε σχετίζεται με τη γεωργική παραγωγή και την κοινοτροφία.
Βγήκαν το 2024 στον δρόμο, διότι συνειδητοποίησαν για πρώτη φορά όλες οι δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο Πρωθυπουργός και όλες οι αναφορές στις μεγάλες επιτυχίες στο ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής, αποδείχθηκε ότι δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για να σας θυμίσω τι είχε πει ο κ. Μητσοτάκης όταν ολοκληρώθηκε η συζήτηση για την κοινή αγροτική πολιτική. Πρώτον, ότι κατάφερα να σας φέρω τα ίδια χρήματα που είχαμε και στην προηγούμενη περίοδο της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ψέματα ή αλήθεια, αλήθεια. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω. Είπε και ένα δεύτερο στοιχείο για να δείξει πόσο δυναμικός και ισχυρός πρωθυπουργός είναι. Ότι εγώ κατάφερα να φέρω σχεδόν τα ίδια χρήματα με την προηγούμενη περίοδο, κάτι που δεν κατάφερε άλλοι πρωθυπουργοί, οι οποίοι πήραν λιγότερα χρήματα. Και αυτό είναι αλήθεια. Εκείνο που δεν είναι αλήθεια είναι ότι από εδώ στο εξής οι αγρότες θα παίρνουν τα ίδια χρήματα τα οποία παίρνανε και στην προηγούμενη περίοδο. Αυτό ήταν που διαπιστώσανε και αυτό ήταν που τους έβγαλε στον δρόμο. Γιατί κανείς δεν τους ενημέρωσε για τα οικολογικά σχήματα, κανείς δεν τους ενημέρωσε για το τι ακριβώς προβλέπει το εθνικό σχέδιο που κατέθεσε η Ελλάδα για το πρασίνισμα της γεωργίας και της κοινοτροπίας, έτσι ώστε να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι, να ξέρουν πώς θα πρέπει να προετοιμαστούν και πώς θα πρέπει να ανταποκριθούν. Να ένα πρώτο παράδειγμα που δείχνει πώς η Ευρώπη παίρνει αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη. Θέλετε να πάμε και σε ένα δεύτερο. Έχω εδώ δύο μαρτυρίες, δύο βουλευτές εδώ πέρα, έναν πρώην και έναν νυν. Όταν έρχεται μια οδηγία από το Στρασβούργο ή τις Βρυξέλλες στην Ελληνική Βουλή και πρέπει να ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο, ο Στέφανος σήμερα που είναι βουλευτής, δεν μπορεί να αλλάξει ούτε ένα κόμμα. Και εγώ όταν ήμουν βουλευτής και υπουργός, δεν μπορούσα να αλλάξω ούτε ένα κόμμα. Το Βρυξέλλες και το Στρασβούργο συναποφασίζει με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έρχεται η οδηγία και απλώς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είμαστε υποχρεωμένοι προκειμένου να ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο να το ψηφίσουμε και έτσι ενσωματώνεται. Και ξέρετε, αυτές οι οδηγίες οι οποίες έρχονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν είναι οδηγίες έτσι που έχουν να κάνουν με ζητήματα, αν θέλετε, ανούσια, αλλά είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Πολλά κρίσιμα θέματα που αφορούν το πώς θα λειτουργήσουμε, το πώς θα περάσουμε, είναι καθοριστικά δηλαδή η καθημερινότητά μας, περνάνε μέσα από την Ελληνική Βουλή χωρίς να έχει το δικαίωμα, για παράδειγμα, σήμερα ο Στέφανος να πει ότι ξέρετε κάτι, θεωρώ ότι αυτό το σημείο εμάς δεν μας εκφράζει, δεν μας ικανοποιεί, διότι έχουμε μια διαφορετική, αν θέλετε, προσέγγιση για το ζήτημα. Όπως έρχεται, έτσι και ψηφίζεται. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποιος πηγαίνει εκεί. Γιατί το αποτέλεσμα των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων που γίνονται εκεί καθορίζει τι θα έρθει εδώ για να ενσωματωθεί στο Εθνικό μας Δίκαιο. Και αν θέλετε να σας δώσω και ένα τρίτο επιχείρημα το οποίο μπορείτε να επικαλεστείτε, όταν βρίσκεστε σε ένα τραπέζι και ο συνομιλητής σας αρνείται να παραδεχτεί ότι υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στο τι αποφασίζει η Ευρώπη και στο τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, έχω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιώ πολλές φορές, ειδικά όταν πηγαίνω σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται μακριά από αυτό το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο επικαλείται συνεχώς για να νομιμοποιήσει, αν θέλετε, την οικονομική της πολιτική. Τι λέει ο κ. Μητσοτάκης όταν του ασκούμε κριτική? Εμείς λέει, είχαμε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης το 2023 2%. Τι είναι, λέει, το 2%? Τετραπλάσιος ρυθμός ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, αυτό δείχνει ότι εφαρμόζουμε σωστές πολιτικές και επικαλείται ως τεκμήριο και τις επενδύσεις που γίνονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Άρα, όσο φαίνεται, έχουμε έναν ρυθμό ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερο από την Ευρώπη, εφόσον μειώνεται η ενέργεια, αυτή είναι μια επιβράβευση των πολιτικών μας. Μάλιστα. Να το δεχτώ ως οικονομολόγος. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι το 2% είναι τετραπλάσιο το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε μπορώ να αμφισβητήσω ότι μειώνεται η ενέργεια. Αλλά επειδή συνήθως στη ζωή μου θέλω να αναλύω πιο βαθιά τα στατιστικά στοιχεία, λέω αυτό το 2% αφορά όλους τους Έλληνες, όπου και αν κατοικούν. Δηλαδή αφορά και τον Έλληνα και την Ελληνίδα που κάθεται, ας πούμε, στο Ορμένιο, στα Δίκαια, στη Σάντα. Ακόμη και στο Κυρκής αφορά τον Έλληνα που κάθεται, ας πούμε, σε ορεινές και μη ορεινές περιοχές, στο Νεστόριο, στο Άργος Οριστικό, αφορά, ας πούμε, τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδος. Και εδώ έρχεται η σκληρή απάντηση. Όχι, δεν τους αφορά. Και δεν είναι κάτι το οποίο σας το λέω από αντιπολιτευτική διάθεση. Απλώς ανοίξτε, αν έχετε διάθεση και χρόνο, τα στατιστικά στοιχεία τα οποία καταθέτει η Eurostat για να δείτε
πού βρίσκονται οι ελληνικές περιφέρειες σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Και σας το λέω αυτό γιατί βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ασκεί πολιτική σε όλους περιφερειών. Και έχει όλα αυτά τα προγράμματα με τους πόρους συνοχής που στοχεύουν στη μείωση των περιφερειακών και των ενδοπεριφερειακών αλυσοδίδων. Δηλαδή έρχεται η Ευρώπη και λέει ότι έχω κάνει όλο αυτόν τον σχεδιασμό, σας δίνω όλους αυτούς τους πόρους, Στέφανε, προκειμένου να μειώσω τις περιφερειακές και τις ενδοπεριφερειακές αλυσοδίδες. Πρακτικά, έτσι να το πω με απλά λόγια, να σε βοηθήσω να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα της υστέρησης και να φέρεις αυτές τις περιφέρειες σε ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Ξέρετε ότι είμαστε η μόνη χώρα που 11 από τις 13 περιφέρειες δικαιούνται πόρους από τους πόρους συνοχής. Και ξέρετε γιατί, είμαστε πολύ πίσω. Αυτό τι σημαίνει, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να λέει ότι φτύνονται οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί έχει μία πενταετία. Και οι περιφερειακές ανισότητες στην περίοδο που η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση αυξάνονται, δεν μειώνονται. Πρακτικά, να σας το μεταφράσω έτσι, με απλά λόγια. Αυτό σημαίνει ότι αντί να επιβραβεύουμε κάποιον που συνειδητά επιλέγει να μείνει σε μια ορεινή ή μη ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα, αντί να επιβραβεύσουμε αυτούς που μένουν στα πολύ μικρά νησιά του Αιγαίου, αντί να επιβραβεύσουμε όλους αυτούς τους Έλληνες που θέλουν να μείνουν στη γη που γεννήθηκαν οι πατεράδες τους και οι μητέρες τους και οι παππούς τους και οι γιαγιάδες τους, τους τιμωρούμε και τους λέμε εγκαταλείψτε τα αμέσως και πηγαίνετε στο πλησιέστερο αστικό κέντρο. Και επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα από μια συζήτηση που είχα πρόσφατα με τον Δήμαρχο στο Νεστόριο. Τι μου είπε ο Δήμαρχος στο Νεστόριο, της Καστοριάς. Οι Έλληνες γιατί του Βελγίου έχουν κάνει έναν σύλλογο και θέλουν να κάνουν δωρεάν μια κινητή μονάδα υγείας. Και δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψουν στον Δήμαρχο να αποδεχθεί. Απευθύνθηκε μέχρι και στον Πρωθυπουργό και του ζήτησε να τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο. Να μπορέσει να κάνει αποδοχή της δωρεάς αυτής. Και είπε μάλιστα σε μια προσπάθεια να βρει μια λύση, Πρωθυπουργέ, δεν θέλω να μου δώσετε εμένα στο Δήμο την κινητή μονάδα υγείας, παράκληση να τη δώσετε στην Τρίτη, είπε Στέφανε, έτσι ώστε η Τρίτη, είπε, να την έχει στη διάθεσή της και να μην αξιοποιούνται οι υπηρεσίες που θα παρέχει μόνο στο Δήμο Νεστορίου, αλλά υπό έναν όρο. Για να ικανοποιήσουμε και τους δωρητές, θα υπάρχει ένας όρος που θα λέει ότι η κινητή μονάδα υγείας θα παρέχει πρώτα υπηρεσίες στους κατοίκους των ορεινών περιοχών του Δήμου Νεστορίου και μετά βεβαίως σε οποιοδήποτε άλλη ορεινή περιοχή της τρίτης πολίτης της αρμοδιότητας της τρίτης ΥΠΕ. Έχει 5 χρόνια που προσπαθεί να το πετύχει αυτό και δεν τα καταφέρνει. Και το άλλο πράγμα που ξέρετε πολύ καλά όλοι είναι ότι σε όλες αυτές τις περιοχές μόλις τα σχολεία βρεθούν με κάτω από 5 παιδιά, κλείνουν. Όταν κλείνεις το σχολείο και βάζεις το παιδί με στο ταξί και το στέλνεις στο πλησιέστερο σχολείο, όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στην υγεία, όταν δεν υπάρχει πολιτική για να κρεμίνουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι στα μέρη τους, ποιο είναι το αποτέλεσμα, η πλήρης εγκατάλειψη, η ερημοποίηση της υπαίθρου. Και είναι το, αν θέλετε, η επικεφαλίδα των τοποθετήσεων όλων των ανθρώπων όταν τους επισκεπτόμαστε. Άρα, αυτά που σας περιέγραψα επιβεβαιώνουν αυτό που δείχνουν και οι στατιστικές, ότι δηλαδή οι περιφερειακές ανισότητες αυξάνονται και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Και επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι εννοώ με τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Εσείς είστε στην Κεντρική Μακεδονία, αν δεν κάνω λάθος. Στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά το ΑΕΠ που παράγεται στη Θεσσαλονίκη δεν έχει καμία σχέση με το ΑΕΠ που ενδεχομένως παράγεται στη Χαλκιδική σε άλλες περιοχές. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει το εξής πρόβλημα. Η στατιστική επηρεάζεται από την παρουσία της Θεσσαλονίκης και μπορεί να φαίνεται ότι είναι πλούσιο και κεντροκυρκής και τα γύρω χωριά. Ενώ στην πραγματικότητα η περιφερειακή ενότητα του Κυρκής να μην έχει ας πούμε τις δυνατότητες που έχει η περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης. Και έτσι το Κυρκής να στερείται πόρους από έργα που θα μπορούσαν να γίνουν μέσα από τους πόρους συνοχής, διότι φαίνεται ότι η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας πάει πάρα πολύ καλά και ενώ πρέπει να εξαιρεθεί από τους πόρους συνοχής. Να ένα άλλο στοιχείο κρίσιμο και καθοριστικό που σχετίζεται με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα έχει έναν μεγάλο σχεδιασμό να διευρυνθεί από τους 27 και να πάει στους 36, ο κίνδυνος που διατρέχουμε είναι ο εξής. Από εδώ και στο εξής, οι πόροι που είχαμε εμείς στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι πόροι που είχαμε εμείς από τα ΕΣΠΑ, να μειωθούν γιατί θα θέλει να πάρει πλέον και η Ουκρανία, θα θέλει να πάρει πλέον και η Μολδαβία, θα θέλει να πάρει πλέον και θα θέλουν να πάρουν πλέον και τα Δυτικά Βαλκάνια. Και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν δύο επιλογές.
ή να αυξήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον προϋπολογισμό της, παραμείνει πάρα πολύ χαμηλός, μόλις 1% το ΕΕ, ενώ οι οραματιστές αυτοί δηλαδή που σχεδίασαν την Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγαν ότι θα πρέπει να είναι το 5% του Ευρωπαϊκού ΕΕ, είμαστε μόλις το 1% και κάθε φορά που χτυπάμε το καμπανάκι και λέμε στους Βόρειους ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να αυξηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός εάν θέλετε να υλοποιήσετε όλους αυτούς τους μεγαλεπίβολους στόχους που έχετε βάλει. Γιατί λέει, θέλουμε δίκαιη πράσινη μετάβαση, θέλουμε δίκαιη ψηφιακή μετάβαση, θέλουμε να χτίσουμε αμυντική βιομηχανία, θέλουμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία, θέλουμε να κάνουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν αυξάνουμε τον προϋπολογισμό. Δεν θέλουμε να βγάλουμε ομολόγο, δεν θέλουμε να δανείζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουν να αυξήσουν τις εισφορές τους. Δεν μπορεί να βάζει στόχους, αλλά να μην δίνει τα αναγκαία εργαλεία. Και σας το λέω γιατί η Αμερική ψήφισε πρόσφατα ένα νόμο, το Inflation Reduction Act, και δίνει 360 δισεκατομμύρια για να στηρίξει τις αμερικανικές βιομηχανίες. Και έρχεται τώρα η Ευρώπη και λέει: πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία που πήρε ο Biden. Ανάλογες πρωτοβουλίες παίρνει και η Κίνα. Μάλιστα, να απαντήσουμε στις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Biden. Με ποια εργαλεία δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Και εκεί βρέθηκαν μια σειρά από επιλογές. Μια πρόταση που έκανε η Γαλλική Προεδρία, την υπέγραψαν 5 χώρες, δεν την υπέγραψε η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη. Υπήρξε μια διαμαρτυρία από 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 11 υπουργούς, γιατί η Γερμανία έχει δώσει τόσα πολλά χρήματα για να στηρίξει τη δική της βιομηχανία την περίοδο που οι κανόνες της ενιαίας αγοράς δεν λειτουργήσαν, πάλι δεν υπέγραψε ο Μητσοτάκης. Άρα, κάθε φορά που είναι να πάρουμε μια πρωτοβουλία και να πούμε στους Γερμανούς, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να αλλάξετε στάση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά κάθονται και κάνουν ένα βήμα πίσω. Επειδή λοιπόν αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα και θα συζητηθούν στην επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή ποιο θα είναι το ΕΣΠΑ μετά το 2027, ποιοι πόροι θα πηγαίνουν στην αγροτική πολιτική, για παράδειγμα, μια και θα έρχεται εκεί η Ουκρανία και τα Δυτικά Βαλκάνια, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εμπειρία από διαπραγματεύσεις. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής μου πορείας, κάθισα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για περισσότερα από 3 χρόνια. Κάθισα στο ίδιο τραπέζι με τη Μέρκελ, με τον Σαρκοζή, με τον Μπάιντεν, με τον Σόλτς, με τη Λαγκάρντ, με τον Μάριο Ντράγκη και είδα πόσο κρίσιμο είναι να μπορείς να ιεραρχείς τις προτεραιότητες, να αξιολογείς ποια πράγματα πρέπει να διεκδικείς και πού πρέπει να υποχωρήσεις. Δεν πρέπει δηλαδή να υποχωρήσουμε στη λογική ότι δεν έχει σημασία ποιον θα στείλουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει στοιχεία αναγνωρισιμότητας. Θεωρώ και πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να πετύχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να στείλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωβουλευτές στην ομάδα των Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεύτερον, να έχουν ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα, θα πρέπει πέρα από τις γνώσεις και την εμπειρία στον τομέα των διαπραγματεύσεων να έχουν και ένα όραμα για την Ευρώπη και ένα όραμα για την πορεία της χώρας μας στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει πορεία, θα πρέπει να φέρει τον άνθρωπο στο επίκεντρο των πολιτικών της. Ξέρετε, η ακροδεξιά δεν ανεβαίνει τυχαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ακροδεξιά ανεβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι πολίτες αισθάνονται, ειδικά αυτοί που χάσανε την παγκοσμιοποίηση, ότι τους έχουν εγκαταλείψει οι κυβερνήσεις και στρέφονται προς κόμματα εθνικιστικά και ακροδεξιά, τα οποία είναι φρικά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα η παρουσία τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδεχομένως να οδηγήσει σε παραλυσία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην μπορεί να πάρει αποφάσεις. Άρα, δικό μας ιστορικό και πατριωτικό και προοδευτικό καθήκον να πείσουμε τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν, να πείσουμε τους πολίτες να ψηφίσουν Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι ευρωβουλευτές να συμμετέχουν στην ομάδα των Δημοκρατών Σοσιαλιστών για να μπορούν να έχουν μια ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη και βεβαίως να τους πείσουμε να ψηφίσουν Πασόκ για να στείλουμε και ένα μήνυμα στο εσωτερικό της χώρας. Οι εκλογές του 2023 δημιούργησαν ένα θεσμικό έλλειμμα στη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Η δημοκρατία μας είναι κολοβή. Έχουμε μια κυβέρνηση, αλλά δεν υπάρχει πίσω απέναντί της μια αντιπολίτευση. Και αυτό επιτρέπει στον Μητσοτάκη να προβαίνει σε θεσμικές εκτροφές μέρα με την ημέρα. Δεν είναι τυχαία ούτε η διαρροή των προσωπικών δεδομένων των Ελλήνων του εξωτερικού που ουσιαστικά αποδεικνύει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει μετατραπεί σε προεκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας του Τρίτου Κόμματος, τότε ευρωβουλευτή, να παρακολουθεί τους υπουργούς του και να παρακολουθεί τον αρχηγό στρατού. Και δίνει τυχαίες οι επιλογές και η στάση που έχει τηρήσει κατά το διάστημα της εξεταστικής των τεμπών. Καταλαβαίνετε ότι μόνο όταν ο κ. Μητσοτάκης δει ότι απέναντί του υπάρχει μια ισχυρή και θεσμική αντιπολίτευση, τότε και μόνο τότε θα συμμαζευτεί. Και επειδή στις επόμενες εθνικές εκλογές πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική, η πρότασή μου και η άποψή μου είναι ότι όλοι μας πρέπει να συσταθευτούμε στην πορεία
για να διασφαλίσουμε ότι στις εκλογές αυτές, τις ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ δεν θα βγει απλώς δεύτερο. Δεν θα κερδίσουμε τίποτα αν βγούμε δεύτερη με ένα ποσοστό της τάξης των 14 ή 15%. Αυτές οι εκλογές πρέπει να έχουν μια δυνατή σημειολογία. Και η μόνη δυνατή σημειολογία που μπορώ να φέρω στο μυαλό μου είναι αυτή των εκλογών του 1977. Γιατί τι έγινε το 1977, τότε ξεκαθάρισε το πολιτικό τοπίο στη χώρα. Τότε φάνηκε ποιος είναι αυτός ο οποίος θα καθίσει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Με το ποσοστό που πήραμε, ξεκαθάρισε το τοπίο ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτό το οποίο θα αντιπαλεύσει στη Νέα Δημοκρατία. Και επιβεβαιώθηκε το 1981. Άρα, στόχος. Όσο το δυνατόν περισσότερη και ισχυρότερη εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άξιους και ικανούς ευρωβουλευτές. Και δεύτερον, ένα ισχυρό μήνυμα στο εσωτερικό της χώρας για να προετοιμάσουμε το τοπίο ώστε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές να ξεκινήσουμε τη συστηματική δουλειά με την ανανεωμένη κοινοβουλευτική μας ομάδα, στην οποία μετέχει ο Στέφανος και πολλά άλλα νέα παιδιά, για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε μια προγραμματική πρόταση με ένα προοδευτικό πρόσημο και να δώσουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να ξέρουν ότι αυτή τη φορά δεν θα είναι καταδικασμένοι να δεχτούν τον εκβιασμό του Μητσοτάκη που μιλάει για συνέχιση της πολιτικής σταθερότητας προκειμένου να προχωρήσει η χώρα μας, ας πούμε, σε μια πορεία οικονομική η οποία θα λύσει τα προβλήματα, αλλά ότι θα υπάρχει μια νέα πολιτική παράταξη με προοδευτικό πρόσημο, η οποία θα αλλάξει τις προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής, θα δώσει έμφαση στην κοινωνική διάσταση, στη μείωση των ανισοτήτων, στην ανασκάλυψη της φτώχειας, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, αν θέλετε, που έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και όλα αυτά που ταλαιπωρούν σήμερα τους Έλληνες πολίτες. Σε αυτή την προσπάθεια σας καλώ να συστρατευτείτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας.